Τι είναι το Μεγκαπασκάλ? Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του καναλιού Civil Lab. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις μονάδες που χρησιμοποιεί ο μηχανικός για τις αντοχές των υλικών αλλά και για τα φορτία. Όπως ξέρουμε, ο μηχανικός ασχολείται με φορτία ή αλλιώς δυνάμεις τις οποίες εφαρμόζει στις κατασκευές προκειμένου να βρει τις ελάχιστες κατάλληλες διαστάσεις των υλικών που μπορεί να τις παραλάβει. Ουσιαστικά πρέπει η δύναμη ή πολύ απλά η αντοχή ενός υλικού να είναι μεγαλύτερη από την δύναμη που πρόκειται να παραλάβει. Οι μονάδες οι οποίες έχουν κατοχυρωθεί στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι θεμελιωδώς 7. Ο μηχανικός χρησιμοποιεί κυρίως 3, οι οποίες περιλαμβάνουν το μέτρο για τη μέτρηση των διαστάσεων χώρου, το δευτερόλεπτο για τη μέτρηση του χρόνου και το κιλό για τη μέτρηση της μάζας. Οποιεσδήποτε άλλες μονάδες μπορούν να συνδεθούν από αυτές τις 3. Ας πάρουμε για παράδειγμα την δύναμη που ασκεί ένας άνθρωπος μάζας 100 κιλών όταν στέκεται. Σύμφωνα με τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα, ο οποίος αποτελεί μια θεμελιώδη αρχή της αναλύσης της μηχανικής και των κατασκευών, μία δύναμη ισούται με τη μάζα επί μια οποιαδήποτε επιτάχυνση. Εδώ, η επιτάχυνση που μας ενδιαφέρει είναι η κατακόρυφη της βαρύτητας, η οποία έχει υπολογιστεί σε 9,81 μέτρα ανά σεκόντα τετράγωνο. Η αριθμητική ποσότητα είναι 100 επί 9,81, η οποία είναι ίση με 981. Αλλά 981 τι? Βάζοντας τις μονάδες, έχουμε κιλά επί μέτρα δια δευτερόλεπτα στο τετράγωνο. Είναι λίγο μεγάλη έκφραση για τις μονάδες, οπότε θα την ονομάσουμε απλά Newton και θα τη συμβολήσουμε με το λατινικό γράμμα νι. Διαβάζοντας τις μονάδες, λένε πως ένα Newton είναι η δύναμη η οποία χρειάζεται για να επιταχύνει ένα κιλό μάζας κατά ένα μέτρο ανά δευτερόλεπτο στο τετράγωνο στην κατεύθυνση εφαρμογής της δύναμης. Επειδή κάποιες φορές είναι ασύμφορο ή ανώφελο να προσπαθούμε να εξάγουμε στα πόσα κιλά ή στα πόσα νιούτονα στο χ ένα υλικό, προσπαθούμε να δουλέψουμε με εξισώσεις οι οποίες είναι πιο άμεσες ή περιεκτικές σε εμάς. Μια από αυτές είναι η εξίσωση της τάσης. Είχαμε συναντήσει αυτή την έννοια όταν μιλήσαμε για την καμπύλη τάσεων παραμορφώσεων. Η τάση είναι πολύ απλά η εφαρμογή μιας δύναμης ανά μονάδα επιφάνειας. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε ένα κυβικό δοκίμιο στο οποίο θέλουμε να εφαρμόσουμε μια δύναμη ενός νιούτον σε μια από τις τετράγωνες επιφάνειες του. Ας υποθέσουμε επίσης για ευκολία ότι οι πλευρές του έχουν διαστάσεις 1 μέτρο επί 1 μέτρο. Άρα θα εφαρμόσουμε μια δύναμη ενός νιούτον σε επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου. Αυτή η διατύπωση ονομάζεται τάση. Η έκφραση νιούτον ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας έχει τώρα έναν καινούριο χαρακτηρισμό και αποκαλείται Πασκάλ, προς τιμή του Γάλλου μαθηματικού Blaise Pascal. Είναι πολύ πιο εύκολο λοιπόν, εφόσον έχουμε να κάνουμε με επιφάνειες εφαρμογής δυνάμεων, να μιλάμε με όρους πίεσης ή Pascal αντί για κιλά. Έτσι, δεν μας ενδιαφέρει πλέον το πόσα κιλά ζυγίζει ο άνθρωπος που προαναφέραμε, αλλά το τι πίεση ασκεί σε μια επιφάνεια. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω πως οι μονάδες έχουν τις αντίστοιχες υποδιαιρέσεις τους ή τα πολλαπλασιά τους. Έτσι, ανάλογα με το πόσο μεγάλος ή μικρός είναι ένας αριθμός, μπορούμε να τον απλουστεύσουμε απλά χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο, ας πούμε, συντελεστή. Οι συντελεστές, συσσαγωγικά πάντα, είναι οι υποδιαιρέσεις μίλι, μίκρο, νάνο και πίκο, ενώ τα πολλαπλάσια είναι κιλό, μέγα, γίγα και τέρα. Για παράδειγμα, ο όρος κιλό είναι συντομία του χιλιόγραμμου ή κιλογραμμάριο, δηλαδή χίλια γραμμάρια. Έτσι, αν έχουμε 1000 νιούτον, μπορούμε απλά να γράψουμε 1 κιλονιούτον. Αν έχουμε 0,001 μέτρα, αυτό είναι 1 μιλίμετρο ή 1 χιλιοστό. Θεώρησα πως είναι καλό να γίνει ένα τέτοιο επεισόδιο, καθώς θα μπορούμε πλέον να είμαστε άνετοι με εκφράσεις όπως η τάση ή με καπασκάλ, για το οποίο και αναρωτηθήκαμε στην αρχή του επεισοδίου και να συνηθίσουμε να τις χρησιμοποιούμε. Επίσης, θα μας χρειαστεί αυτή η ορολογία, καθώς στο επόμενο βίντεο θα μιλήσω για τις πειραματικές διαδικασίες των υλικών, θα δούμε τις διαστάσεις των δοκιμών που χρησιμοποιούμε για τα πειράματα και θα φτιάξουμε και σκυλότυπα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.